Ένα ακόμη βήμα στην προσπάθεια μείωσης των αποβλήτων και διαλογής στην πηγή κάνει η ΔΕΔΙΣΑ στα Χανιά με την τοποθέτηση νέων κάδων ανακύκλωσης χαρτιού. Πρόκειται για ένα εγχείρημα περιορισμού των ανακυκλώσιμων υλικών που στην προκειμένη περίπτωση απευθύνεται σε μαθητές και σε πολίτες που βρίσκονται είτε σε σχολικές μονάδες και χώρους άθλησης, είτε σε δημόσιες υπηρεσίες και δημοτικά πάρκα. Προχωράμε με την διακριτή πλέον συλλογή των συσκευασιών ανά υλικό και ανά ρεύμα και όχι με τη συγκέντρωση των συσκευασιών, όλων των συσκευασιών στον μπλε κάδο όπως προγενέστερα. Έχουμε ήδη τοποθετήσει 18 συστοιχίες και αναμένουμε άλλες 20 και λέγοντας συστοιχίες εννοούμε αυτές τις νησίδες ανακύκλωσης. Πλέον υπάρχουν 3 διαφορετικοί κάδοι ανακύκλωσης χαρτιού για 3 ρεύματα υποδοχής. Στο πρώτο ρεύμα έντυπου χαρτιού και χάρτινων συσκευασιών. Στο δεύτερο ρεύμα συσκευασιών τετραπάκ και στο τρίτο ρεύμα πλαστικές και μεταλλικές συσκευασίες. Οι νησίδες ανακύκλωσης έχουν τοποθετηθεί σε αθλητικές εγκαταστάσεις, παιδικές χαρές, βρεφονιπιακούς σταθμούς, πάρκα και δημοτικές εγκαταστάσεις. Επόμενος στόχος είναι αντίστοιχες συστοιχίες να τοποθετηθούν σε όλες τις σχολικές μονάδες του Δήμου. Το χαρτί και το χαρτόνι και οι χάρτινες συσκευασίες είναι ένα τμήμα των ανακυκλώσιμων υλικών. Όμως, καταλαμβάνουν ένα σημαντικό και μεγάλο ποσοστό στο σύνολο των αστικών στερεών αποβλήτων που ανέρχεται στο 20%, που αυτό στο Δήμο Χανίων αποτυπώνεται σε 16.000 περίπου τόνους, με το έντυπο, μόνο το έντυπο χαρτί να προσεγγίζει το 7%. Στο μεταξύ ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση νέων μπλεκάδων με κίτρινο καπάκι σε 18 σχολικά συγκροτήματα και σχολικές μονάδες της πόλης. Στόχος της Διαδημοτικής Επιχείρησης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων είναι η μείωση της κατανάλωσης χαρτιού, η επαναχρησιμοποίηση και η διάθεσή του σε μικρότερο ποσοστό.